Επίσης, ένα μικρό ποσοστό έφυγε τότε που οι Εβραίοι κατορθώσαν να πάρουν την Ισπανική υπηκότητα το αρχάς του 20ου αιώνα. Ένας σπουδαίος άνθρωπος, ένας Ισπανός, ο Άγγελος Πουλίνο, ο οποίος κατά τύχη σε ένα ταξίδι του στο Δούναβι αντάμωσε Εβραίους από την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Και έμεινε έκπληκτος βλέποντας ότι αυτοί οι Εβραίοι είχαν διατηρήσει τόσους αιώνες τη γλώσσα, τα τραγούδια τους κτλ. Και επιστρέφοντας στην πατρίδα του, την Ισπανία, είχε προσπαθήσει να πείσει τις αρχές ότι αυτοί οι Εβραίοι να τους δίνανε το δικαίωμα εάν ήθελαν να γίνουν πάλι υπήκοοι Ισπανοί. Μερικοί από αυτούς το καταφέρανε και πήρανε την υπηκότητα την Ισπανική και μερικοί μάλιστα ξαναπήγανε να εγκατασταθούν στην Ισπανία. Λίγοι, όχι πολλοί, αλλά πάτη, τότε ήταν και μια εποχή που φύγανε. Και έτσι είναι που η οικογένεια της μητέρας μου ήταν Ισπανοί υπήκοοι. Από τότε πήρανε, ας πούμε, το διαβατήριο.